όλα τα παιδιά. Ονομάζομαι Καλίτσι Νατάσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ, μαζί. Θα κάνουμε μαζί το μάθημα της γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, θα μπούμε στην 8η ενότητα του βιβλίου μας με τίτλο «Η αρχή του ταξιδιού». Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να ανοίξετε το βιβλίο σας στη σελίδα 70 για να αρχίσουμε να διαβάζουμε το κείμενο μαζί. Η αρχή του ταξιδιού. Πάμε να γνωρίσουμε τις ήρωες της ιστορίας μας είναι ο Λουκάς, η Χαρά, η Γαλήνη και ο Αρμπέν. Η Γαλήνη, η Χαρά, ο Λουκάς και ο Αρμπέν επιτέλους ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη Χοχαρούπα. Περπάτησαν τρεις μέρες και τρεις νύχτες, ώσπου έφτασαν σε μία παράξενη χώρα, με κατοίκους που μιλούσαν λίγο περίεργα. Ουφ, είμαι κουρασμένος. Λουκά, δεν είσαι μόνο εσύ κουρασμένος. Για δείτε, μία μεγάλη πολιτεία. Λέτε να φτάσαμε στη Χοχαρούπα. Ας ρωτήσουμε για να είμαστε σίγουροι. Να, κάποιος έρχεται προς τα εδώ. Καλημέρα σας. Πώς λένε αυτή την πολιτεία. Καλημέρα καμιλιέρη, καμιλιέρι καλημέρα. Τούτη εδώ την πολιτεία τη λένε λιλιμέρα. Και εσείς φίλοι μου, ποιοι είστε? Εγώ είμαι η Γαλήνη και αυτή είναι οι φίλη μου, η Χαρά, ο Λουκάς και ο Αρμπέν. Μήπως ξέρετε πώς μπορούμε να πάμε στη Χοχαρούπα? Α, θα ρωτήσετε τον γιο του Ρουμπί, του Κουμπί, του Ρουμποκομπολογή, που βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει. Και τον βρήκαν οι Ρουμπίδες οι κουμπίδες, οι ρουμποκομπολογίδες και του πήραν τα ρουμπιά του, τα κουμπιά του, τα ρουμποκομπολογιά του. Ευχαριστούμε πολύ! Και πού θα βρούμε το γιο του ρουμπί? Θα περάσετε την εκκλησιά, τη μολυβωτή, πελεκητή, μολυβοκοντιλοπελεκητή και αμέσω μετά θα βρείτε το σπίτι του ρουμπί. Ρωτήστε τον να σας πει πού είναι ο γιος του. Σας ευχαριστούμε! Αντίο! Πάρα πολύ ωραία, παιδάκια. Διαβάσαμε λοιπόν αυτό το κείμενο. Θέλω να δω άμα καταλάβατε τι λέει το κείμενο. Γι' αυτό θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη ερωτησούλα. Σε ποιο μέρος έφτασαν οι τέσσερις φίλοι, παιδιά, πού έφτασαν? Στη Χοχαρούπα ή στη Λιλιμέρα? Ποιος μπορεί να μου απαντήσει, πού φτάσανε οι τέσσερις φίλοι? Στη Λιλιμέρα. Πάρα πολύ ωραία. Οι τέσσερις φίλοι έφτασαν στη Λιλιμέρα, μία παράξενη χώρα με κατοίκους που μιλούσαν λίγο περίεργα. Όπως βλέπετε, παιδιά, οι απαντήσεις μας πρέπει να είναι ολοκληρωμένες. Όχι μονολεκτικές, να απαντάμε δηλαδή μόνο με μία λέξη. Θέλω να γράφετε ολοκληρωμένες απαντήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα, ποιον πρέπει να ρωτήσουν για να μάθουν πού βρίσκεται η χαρούπα, Τον Λουκά ή τον γιο του Ρουμπί. Ποιον από τους δύο πρέπει να ρωτήσουνε τον γιο του Ρουμπί. Πολύ ωραία. Για να μάθουν πού βρίσκεται η Χοχαρούπα, πρέπει να ρωτήσουν το γιο του Ρουμπί. Ολοκληρωμένες απαντήσεις. Μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Και να σας ρωτήσω πώς θα βρούνε το γιο του Ρουμπί. Θα ρωτήσουν τον Ρουμπί ή θα τους πει ο Καμιλιέρης. Για να δω. Θα ρωτήσουν τον Ρουμπί. Πολύ ωραία. Για να βρουν τον γιο του Ρουμπί, θα πρέπει να περάσουν την εκκλησιά τη μολυβωτή πελεκητή, μολυβοκοντιλοπελεκητή και αμέσως μετά θα βρουν το σπίτι του, Ρου, του Ρουμπί. Εκεί θα ρωτήσουν τον Ρουμπί να τους πει πού είναι ο γιος του. Εξαιρετικά, παιδιά. Μέσα από αυτές τις ερωτήσεις, λοιπόν, είδαμε και κατανοήσαμε τι διαβάσαμε. Το κείμενό μας, δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Μέσα, λοιπόν, από αυτό το κείμενο, είδαμε κάποιες φράσεις που μπερδεύουν λίγο τη γλώσσα μας. Για πάμε να τις δούμε μαζί. Για παράδειγμα, κοιτάξτε μέσα στα βιβλία σας. Εκεί που λέει «Καλημέρα καμιλιέρι, καμιλιέρι καλημέρα». Ή εκεί που λέει «Θα ρωτήσετε το γιο του ρουμπί, του κουμπί, του ρουμποκομπολογή». Είναι λοιπόν, παιδιά, κάποιες φράσεις οι οποίες μπερδεύουν λίγο τη γλώσσα μας. Αυτές τις φράσεις τις ονομάζουμε γλωσσοδέτες. Η λέξη γλωσσοδέτες είναι μια σύνθετη λέξη. Βγαίνει από τη λέξη γλώσσα και το ρήμα δένο. Δένεται δηλαδή, μπερδεύεται η γλώσσα μα. Και ακόμα και σε εμά του μεγάλου, πολλέ φορέ μα μπερδεύουν αυτέ οι φράσει. Πολύ ωραία. Αυτό που θα ήθελα από εσά είναι στο τετράδιό σα να γράψετε δύο-τρει γλωσσοδέτε. Είμαι σίγουρη ότι ξέρετε. Και την επόμενη φορά, όταν συναντηθούμε πια από κοντά, να μα του πείτε μέσα στην τάξη. Σε ένα, σε τετράδιο, όπου θέλετε, στο πρόχειρό σα ή στο τετράδιο τη γλώσσα σα. Δύο-τρει γλωσσοδέτε. Είμαι σίγουρη ότι ξέρετε. Πάρα πολύ ωραία! Θέλω λοιπόν, παιδιά, τώρα να κοιτάξετε μέσα στο κείμενό σας. Υπάρχουν κάποιες λεξούλες που είναι ε, με μπλε χρώμα, έντονα γραμμένες. Ποιες είναι αυτές οι λεξούλες. Πάμε λίγο να τις δούμε. Είμαι, είσαι, είμαστε, είστε, είναι. Αυτές λοιπόν, παιδιά, οι λεξούλες που είναι, όπως είπαμε και πιο πριν, Γραμμένες με, έντονα, με έντονο μπλε χρώμα είναι το ρήμα Είμαι, που θα μάθουμε να το κλείνουμε σήμερα. Θέλω να είστε προ... πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν θέλω μόνο να μάθουμε να το λέμε σωστά, αλλά να μάθουμε και να το γράφουμε σωστά. Θέλω λοιπόν να πάτε στη σελίδα 72 του βιβλίου σας, στην άσκηση 3, για να το γράψουμε μαζί. Σας έχει γραμμένα τα πρόσωπα το εγώ, εσύ αυτός, αυτή, αυτό και το εμείς, εσείς, αυτή, αυτές, αυτά. Εμείς θα πάμε να κλείνουμε τώρα. Το ρήμα είμαι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Αυτός, αυτή, αυτό είναι. Εμείς είμαστε. Εσείς είστε. Αυτή αυτές, αυτά, είναι. Θέλω να είστε παιδιά πολύ προσεκτικοί στην ορθογραφία σας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τα ρήματα έχουν δύο αριθμούς. Τον ενικό αριθμό που αναφέρεται στον έναν και τον πληθυντικό αριθμό που αναφέρεται στους πολλούς. Τα ρήματα επίσης, για να κληθούν, χρησιμοποιούν τα τρία πρόσωπα του λόγου έχουμε δηλαδή τρία πρόσωπα το πρώτο πρόσωπο που είναι το εγώ στον ενικό και το εμείς στον πληθυντικό το δεύτερο πρόσωπο που είναι το εσύ στον ενικό και το εσείς στον πληθυντικό και το τρίτο πρόσωπο που είναι το αυτός αυτή αυτό στον ενικό αριθμό και το αυτοί αυτές αυτά στον πληθυντικό αριθμό αυτό λοιπόν που παρατηρούμε στην ορθογραφ... όσον αφορά την ορθογραφία μας, είναι ότι στο πρώτο πρόσωπο και στο δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού, δηλαδή στο εμείς και στο εσείς, η κατάληξη είναι γραμμένη με ε. Σε όλο το υπόλοιπο ρήμα είναι γραμμένη με αι. Άρα αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το ρήμα είμαι στο εμείς και στο εσείς έχει κατάληξη ε. Επίσης, παρατηρούμε ότι το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού και το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού είναι το ίδιο. Δηλαδή, αυτός, αυτή, αυτό είναι, αυτή, αυτές, αυτά είναι. Άρα το ρήμα είμαι είναι ίδιο και στο τρίτο ενικό και στο τρίτο πληθυντικό πρόσωπο. Θέλω λοιπόν, παιδιά, να ελέγξετε άλλη μια φορά ότι έχετε σωστά την ορθογραφία σας. όπως είπαμε και πιο πριν, μάθαμε και τα πρόσωπα μαζί με το ρήμα είμαι. Πάμε να συμπληρώσουμε το σωστό πρόσωπο στα κενά. Λέει, τι θα ήθελες να κάνουμε σήμερα. Αυτό που πρέπει, παιδιά, είναι να βρούμε πρώτα το ρήμα. Ποιο είναι το ρήμα. Το ρήμα στη συγκεκριμένη πρόταση είναι το θα ήθελες. Θα ήθελες. Ποιος θα ήθελες. Ποια είναι η απάντηση. Εσύ θα ήθελες. Άρα, εσύ τι θα ήθελες να κάνουμε σήμερα. Βάζουμε λοιπόν, παιδιά, το β πρόσωπο ενικού αριθμού. Εσύ τι θα ήθελες να κάνουμε σήμερα. Πολύ ωραία. Μένουμε στον Πειραιά. Εντοπίζουμε το ρήμα. Το ρήμα είναι το μένουμε. Ποιοι μένουμε. Εμείς μένουμε στον Πειραιά. Άρα θα βάλουμε το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Εμείς μένουμε στον Πειραιά. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Προτιμώ το τοστ από τα Δημητριακά για πρωινό. Ποιο είναι το ρήμα μας εδώ? Το προτιμώ. Ποιος προτιμώ? Εγώ προτιμώ. Εγώ προτιμώ το τοστ από τα Δημητριακά για πρωινό. Βάζω λοιπόν το πρώτο πρόσωπο ενικού αριθμού είναι τα ρούχα που αγόρασα σήμερα. Ποιο είναι το ρηματάκι μας εδώ? Το είναι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι. Το είναι αναφέρεται στα ρούχα, που είναι πληθυντικό αριθμός. Είναι τα ρούχα. Άρα, τι θα πρέπει να βάλουμε εδώ? Θα πρέπει να βάλουμε το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού. Ποιο είναι αυτό? Το αυτά. Αυτά είναι τα ρούχα που αγόρασα σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, εξαιρετικά μέχρι τώρα. Πάμε και στην τελευταία μας πρόταση. Μήπως θα θέλατε γάλα στον καφέ σας? Ποιο είναι το ρήμα εδώ? Θα θέλατε. Πολύ ωραία. Θα θέλατε. Ποιοι θα θέλατε? Ποιο είναι το πρόσωπο που θέλουμε εδώ πέρα? Εσείς. Εσείς Μήπως θα θέλατε γάλα στον καφέ σας. Άρα βάλαμε το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού, που είναι το εσείς. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ελπίζω να το καταλάβατε. Πάμε να προχωρήσουμε στην άσκηση που φαίνεται στην οθόνη σας, να γράψουμε κάτω από κάθε εικόνα το σωστό πρόσωπο. Πάμε να δούμε. Στην πρώτη εικόνα σας έχω βάλει κάτι χριστουγεννιάτικες μπάλες μιας και έρχονται και Χριστούγεννα, να μπούμε και στο κλίμα. Για να δούμε εδώ πέρα, τι πρόσωπο θα βάλουμε στις χριστουγεννιάτικες μπάλε. Θα βάλουμε το τρίτο πληθυντικό, παιδιά, αυτές οι χριστουγεννιάτικες μπάλε. Άρα θα βάλουμε το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο. Πάμε στις εικόνες κάτω. Εδώ πέρα βλέπουμε μία κοπέλα. Η κοπέλα. Τι θα πούμε για την κοπέλα. Τι πρόσωπο, τι πρόσωπο θα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε το τρίτο ενικό πρόσωπο. Τι θα πούμε, θα πούμε αυτή η κοπέλα. Άρα θα πούμε, θα μιλήσουμε δηλαδή για το τρίτο ενικό πρόσωπο. Αυτή η κοπέλα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε στην, υπο, στην επόμενη εικόνα, συγγνώμη, που δείχνει κάτι βιβλία, τα βιβλία. Τι θα πούμε για τα βιβλία. Θα πούμε αυτά τα βιβλία θα χρησιμοποιήσουμε το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο. Αυτά τα βιβλία, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε έναν κύριο. Τι θα πούμε για τον κύριο. Θα πούμε αυτός ο κύριος. Τρίτο ενικό πρόσωπο. Αυτός ο κύριος. Πάρα πολύ ωραία παιδιά. Και πάμε και στην τελευταία εικόνα μας που μας δείχνει ένα ρολόι. Για να δούμε τι θα πούμε εδώ. Θα πούμε αυτό το ρολόι. Τρίτο ενικό πρόσωπο θα χρησιμοποιήσουμε για το ρολόι. Αυτό το ρολόι. Πάρα πολύ ωραία παιδιά. Μάθαμε άψογα τα πρόσωπά μας. Πάμε στην επόμενη σκησούλα. Που εδώ πέρα θέλω να βάλετε το ρήμα είμαι στα κενά των προτάσεων. Στον σωστό τύπο. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε να κάνουμε λέει η πρώτη πρότασούλα μας. Αυτός έξω από την πόρτα. Έχω το αυτός. Το αυτός είναι τρίτο ενικό πρόσωπο. Άρα, ποιο είναι το τρίτο ενικό του ρήματος είμαι. Τι θα πούμε, αυτός είναι έξω από την πόρτα. Αυτός είναι έξω από την πόρτα. Τρίτο ενικό πρόσωπο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε εσείς, καλοί μαθητές. Θα δω το πρόσωπό μου, παιδιά. Το πρόσωπό μου είναι το εσείς. Είναι το β πληθυντικό. Θέλω λοιπόν το β πληθυντικό του ρήματος είμαι. Εσείς δηλαδή, τι θα πούμε, είστε καλοί μαθητές. Πάρα πολύ ώρα, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Εσύ, φίλος μου. Εσύ. Τι είναι το εσύ, είναι δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού. Εσύ, τι θα πούμε, εσύ είσαι φίλος μου. Πάρα πολύ ωραία. Το είσαι δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού. Προσέχουμε την ορθογραφία μας, παιδιά, έτσι. Πολύ ωραία. Αυτή, ξαδέλφια. Αυτή. Το αυτή είναι γραμμένο στο τέλος με όμικρον γιώτα. Κάτι το οποίο τι δηλώνει, παιδιά, ότι είναι πολύ. Άρα είμαι στον πληθυντικό αριθμό και συγκεκριμένα στο τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού. Άρα, τι θα πούμε αυτή ξαδέλφια. Ποιο είναι το, ο σωστός τύπος του ρήματος είμαι που θα βάλουμε εδώ. Είναι το είναι. Αυτή είναι ξαδέρφια. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Εμείς, συμμαθητές. Εμείς, είναι το πρόσωπο που θέλουμε. Είναι το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού. Άρα θέλω και το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού του ρήματος είμαι. Άρα τι θα πούμε, εμείς είμαστε συμμαθητές. Βλέπω λοιπόν παιδιά ότι το είμαστε στο στε θα το γράψουμε με ε, γιατί είπαμε ότι το εμείς και το εσείς έχει κατάληξη ε στο ρήμα είμαι. Πολύ ωραία. Οι πεταλούδες έντομα. Εδώ πέρα θα δυσκολευτούμε λίγο, ίσως. Θυμηθείτε τις χριστουγεννιάτικες μπάλες που δείξαμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Τι πρόσωπο βάλαμε. Βάλαμε το αυτές. Αυτές οι μπάλες. Εδώ πέρα μπορεί να εννοήσουμε στο μυαλουδάκι μας το αυτές. Αυτές οι πεταλούδες. Άρα αναφερόμαστε στο τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού. Άρα έχοντας στο μυαλό μας το αυτές, τι θα πούμε. Αυτές οι πεταλούδες είναι έντομα. Χρησιμοποιώ το τρίτο, δηλαδή παιδιά, πρόσωπο πληθυντικού αριθμού. Και γράφω το είναι. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο στράτος, ένα χαρούμενο παιδί. Ο στράτος. Θυμηθείτε τις προηγούμενες εικόνες που γράψαμε. Τον κύριο ο οποίος κουβαλούσε μία τσάντα και προχωρούσε. Στον κύριο αυτό βάλαμε τι πρόσωπο βάλαμε το αυτός, αυτός ο κύριος. Άρα και εδώ πέρα ο στράτος μπορεί στο μυαλό μας να το έχουμε ως αυτός. Αντί να πούμε ο στράτος, στο μυαλό μας να έχουμε το αυτός. Άρα αυτός, τι θα πούμε, είναι ένα χαρούμενο παιδί. Ο στράτος είναι ένα χαρούμενο παιδί. Τρίτο ενικό πρόσωπο, παιδιά. Έτσι, πολύ ωραία. Και πάμε στο τελευταίο, το οποίο είναι και πάρα πολύ εύκολο. Εγώ, καλή μαθήτρια. Εγώ, πρώτο πρόσωπο ενικού αριθμού. Τι θα πούμε, παιδάκια? Εγώ είμαι καλή μαθήτρια. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, σε αυτό το μάθημα, μάθαμε να κλείνουμε το ρήμα είμαι. Θέλω λοιπόν σπίτι σα να κάνετε εξάσκηση, να το γράψετε δύο-τρει φορέ μέχρι να το μάθετε. Να θυμάστε, παιδιά μου, λοιπόν, ότι στο εμεί και στο εσεί, δηλαδή στο πρώτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού και στο δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού, η κατάληξη του ρήματος είμαι είναι με ε. Δηλαδή, εμεί είμαστε με ε, εσεί είστε με ε. Σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου σήμερα εδώ. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα, να περνάτε όμορφα. Πολλά φιλιά!